Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι η στιγμή που θα δούμε πώς κατανέμονται οι 56 έδρες και από ποια κατανομή τις παίρνουν τα κόμματα. Να δούμε παρακαλώ την πρώτη κατανομή. Ανοίξτε μου τους αριθμούς. Λοιπόν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 13 από την πρώτη κατανομή, το ΑΚΕΛ 10, το ΔΙΚΟ 3, μία για την ΕΔΕΚ, μία για τη Συμμαχία, μία για τους οικολόγους, μία για την Ελληνική, το ΕΛΑΜ δεν παίρνει από την πρώτη κατανομή. Πάμε στη δεύτερη. 4 για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 4 για το ΑΚΕΛ, 5 για το ΔΙΚΟ, 2 για την ΕΔΕΚ, 2 για τη Συμμαχία, 1 για τους οικολόγους, 2 για την Αλληλεγγύη και 2 για το ΕΛΑΜ από τη δεύτερη κατανομή. Και να δούμε κατευθείαν και ποιοι πάνε στην τρίτη κατανομή. 2 για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 1 για τον μία για το ΑΚΕΛ και 1 για το Δημοκρατικό Κόμμα. Βλέπετε το σύνολο, 19 για το ΔΙΣΥ, 15 για το ΑΚΕΛ, 9 για το ΔΙΚΟ, 3 για την ΕΔΕΚ, 3 για τη Συμμαχία, 2 για τους οικολόγους, 3 για την Αλληλεγγύη και 2 για το ΕΛΑΜ. Λοιπόν, νομίζω ότι βλέπετε ότι απαντάμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά σε ένα-ένα από τα κορυφαία ζητήματα της ημέρας. Είδαμε πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Είδαμε τώρα ποιες έδρες παίρνουν αυτά τα κόμματα, πόσες έδρες παίρνουν αυτά τα κόμματα και από ποια κατανομή τις παίρνουν. Και τώρα είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει η μάχη των σταυρών. Θα δούμε ποιοι βουλευτές καταλαμβάνουν τις συγκεκριμένες έδρες. Είμαστε στο 80% της καταμέτρησης. Να σας πω ότι παράλληλα με την μάχη των σταυρών, σε πολύ λίγο το ΣΥΓΜΑ θα εμφανίσει και μια δημοσκόπηση η οποία θα σας πει μεταξύ άλλων με ποια πολιτική δύναμη θεωρούν οι ψηφοφόροι μετά που ψήφισαν ότι θα πρέπει να συνεργαστεί το κόμμα τους για να δώσει πρόεδρο της Βουλής. Είναι μια δημοσκόπηση που τρέξαμε σήμερα από αυτούς που ψήφισαν, σε αυτούς που ψήφισαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο θα το εμφανίσουμε σε πολύ λίγο. Συνεπώς, αυτή είναι η κατανομή εδρών. Πάμε πίσω στο στούντιο. Θα ακούσουμε Νικήτα. Και